Φαντάζομαι στους περισσότερους θα έχει τύχει να βρεθείτε σε ένα οικογενειακό τραπέζι που δεν θα θέλατε να είστε. Μια τέτοια ιστορία θα σας διηγηθώ σήμερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις ότι δεν θα αποφύγεις το αναμενόμενο. Δηλαδή τον θείο και τη θεία που θα σε ρωτήσουν συνηθισμένα πράγματα. Ξεκινάω με την πιο δυνατή ερώτηση που παίζει στο χώρο. Πότε θα παντρευτείς? Κάποιες θείες έχουν τόσο αυτοπεποίθηση όταν κάνουν αυτή την ερώτηση που τη μισή να είχα όταν μιλάω σε μία γυναίκα θα τις είχα ρίξει όλες. Με ρωτάει λοιπόν η θεία πότε θα παντρευτείς. Της λέω δεν έχω σκοπό να παντρευτώ. Βλέπω εκεί τη γυναίκα πανικοβάλλεται, μου αρχίζει να φωνάζει, μου λέει γιατί θα κάνεις ζωή σου, περνά τα χρόνια, μου λέει τι θα κάνεις, μου λέει να μείνεις μόνος σου, να μείνεις ανύπαντρος. Εν τω μεταξύ είχε ρωτήσει όλους τους ανύπαντρους και τις ανύπαντρες το ίδιο πράγμα. Της λέω θεία, της λέω ηρέμησε, της λέω άσε, παίρνω εγώ το βάρος πάνω μου, της λέω. Παίρνω εγώ το βάρος, λέω πάνω μου, πότε θα παντρευτώ. Φάνια σοκολάτινα, της λέω να ηρεμήσεις. Πάντως, σε κάποιες θείες υπάρχουν κάποιες σταθερές αξίες. Το κτένισμα. Το κτένισμα είναι ίδιο εδώ και 30 χρόνια. Εδώ και 30 χρόνια! Πώς το καταφέρουν ρε παιδιά. Τα σκουλαρίκια ίδια. Το στυλ της σήματος ίδιο. Αυτό είναι ταλέντο. Δεν γίνεται, αυτό είναι ταλέντο. Κάτι άλλο δυνατό που παίζει στη φάση είναι το κουτσομπολιό. Ήξερα κάποια που είχε πάει το κουτσομπολιό σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, αν το επίπεδο του κουτσομπολιού ήταν εδώ, το είχε πάει και πάνω. Χρειάζομαι drone για να σας δείξω πού είχε πάει το επίπεδο. Καθόταν και σχολίαζε τη γειτόνισσα στο απέναντι διαμέρισμα ότι δεν απλώνει ίσια τα ρούχα της. Αν μπορούσε, θα πήγαινε με αλφάδι να δει αν είναι ίσια. Και εγώ κάποτε είχα θεωρήσει υπερβολικό έναν φίλο μου που μου είχε πει ότι σε στιγμές βαρεμάρας βαθμολογούσε τις κλανιές του. Αλλά εντάξει, ας αφήσουμε τις θείες, καλά να είναι. Πάμε τώρα στους θείους. Βλέπω το θείο μου να έρχεται με το ίδιο κουστούμι που παίζει να το φόραγε στο γάμο του που έγινε πριν 40 χρόνια. Σαν να είναι σούπερ ήρωας και πρέπει να φοράει την ίδια ενδυμασία για να ξέρουμε ότι είναι αυτός. Ήταν μεθυσμένος. Το κατάλαβα γιατί ρώταγε το 10χρονο ξαδελφάκι μου πότε θα παντρευτεί. Του λέω όπα του λέω θείε, όπα του λέω. Αυτόν το ρωτάς αν είναι καλός μαθής στο σχολείο. Εμένα με ρωτάς πότε θα παντρευτώ. Εκεί λίγο μπερδεύτηκε ο θείος, λέω εντάξει του λέω. Αν του λέω ποτέ παντρευτώ θα μου πούν οι γονείς μου να σε καλέσω. Οπότε θα πάρεις προσκλητήριο του λέω. Μην αγχώνεσαι του λέω θεία, μην αγχώνεσαι. Και ξαφνικά έρχεται η θεία μου, ενθουσιασμός, εκεί αγκαλιάζονται, μου λέει ο θείος μου. Μαζί μου λέει είχαμε πάει και είχα αγοράσει αυτό το κουστούμι πριν 40 χρόνια. Αυτή είχε πάρει αυτά τα σκουλαρίκια και είχε γνωρίσει την κομμότρια που πηγαίνει ακόμα σε αυτήν. Πάμε και σε κάτι άλλο που παίζει τώρα. Ο συγγενής που του πάνε όλα καλά. Όλα καλά. Εμένα στη ζωή μου όλα καλά. Ξέρουμε ότι δεν του πάει τίποτα καλά, αλλά το λέμε για να μην του χαλάσουμε. Του λέω, όπα, του λέω, ηρέμησε, του λέω και άκου. Τρία πράγματα που μου έχουν συμβεί. Έχω βάλει, του λέω, USB με τη μία. Εκεί το βλέπω λίγο ταράζεται. Έχω βάλει πάνω στο ψωμάκι μερέντα. Έχει πέσει το ψωμάκι, αλλά δεν έχει πέσει έτσι με τη μερέντα. Έχει πέσει έτσι. Δηλαδή η μερέντα δεν ακούμπησε στο πάτωμα. Παίρνω το ψωμάκι, φουφ, το φυσάω και το φάγα. Ναι, το φύσα, λέω και το φάγα. Είχα σκουπίσει και είχα σφουγγάρει σαν πεντακάθαρο το πάτωμα. Και το φάγα το ψωμάκι. Εκεί τον βλέπω λίγο ταράζεται, είχε αγχωθεί, είχε δρώσει, λέω, όπα του λέω, άμα είσαι αγχωμένος, σοκολατίνα με τη θεία του λέω. Είσαι έτοιμος για το τρίτο του λέω. Ναι μου λέει, τραγμένος όμως. Έχω ρωτήσει κοπέλα τι έχει και μου απάντησε κανονικά τι έχει. Για την επόμενη βραδιά δεν μου ξαναμίλησε. Παίζει ο συγκεκριμένος συγγενής να μην μου ξαναμιλήσει ποτέ. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, εγγραφή, like και κάτω στα σχόλια γράφτε μου τις δικές σας ιστορίες από τα οικογενειακά τραπέζια.